Γεια σας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Επαγωγές. Σήμερα είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενη που φιλοξενούμε κοντά μας τον ψυχολόγο-ψυχοθεραπευτή κύριο Γρηγόρη Βασιλιάδη. Κύριε Βασιλιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ θερμά που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας και βρίσκεστε εδώ. Κύριε, ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Και πέρα από ψυχολόγος-ψυχοθεραπευτής, είναι και συγγραφέας βιβλίων. Είμαι σίγουρη ότι πολλοί από εσάς το γνωρίζετε ήδη και έχετε στη βιβλιοθήκη σας βιβλία του, όπως και εγώ, με τελευταία επανέκδοση το «Ψυχοθεραπευτικό ταξίδι», που μπορείτε να το βρείτε από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Καλό τάξιδο, να ευχηθώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Βασιλιάδη, ο κόσμος θεωρώ ότι και στην Ελλάδα, έτσι πολύ περισσότερο σε σχέση με προηγούμενα έτη, ίσως συνέδραμε και η πανδημία σε αυτό, σας φουγκάρει, αναζητάει βίντεο στο YouTube, και εγώ το κάνω, με περιεχόμενο τα θέματα ψυχολογίας. Αγοράζει βιβλία ανθρώπων που τον εμπνέουν, φερρυπίντικά σας. Κάτι τον κινητοποιεί αυτό, τον κινητοποιεί και είναι ενδείκτης ότι κάτι αναζητάει, ή είναι ενδεχομένως και δείκτης ωριμότητας? Όντως υπάρχει μεγάλη έτσι ανάγκη για πληροφορία, υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ανάγκη για πληροφορία. Από τη μία, αυτό νομίζω ότι δείχνει ότι ο κόσμος έχει μια ψυχική ανάγκη, και αυτό έχουμε την πεποίθηση ότι αυτή η ψυχική ανάγκη θα καλυφθεί μέσα από πληροφορία οπτικοακουστικού κυρίως τύπου αρχικά, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο οπτικοακουστικό, δηλαδή τα μέσα είναι πολύ, έχουν καταλάβει τα πάντα, το διάβασμα λιγότερο, όπως ξέρετε, συνήθως. Νομίζω έχει ανάγκη από έτοιμη πληροφορία περισσότερο, γιατί έχει την ψευδέστηση ότι με αυτόν τον τρόπο θα καλυφθούν τα ψυχικά κενά που όλο και αυξάνονται. Κάποιοι λένε ότι, ας πούμε, ότι με τον κορονοϊό αυξήθηκαν τα ψυχικά προβλήματα των ανθρώπων. Δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό. Δεν αυξήθηκε κανένα ψυχικό πρόβλημα με τον κορονοϊό. Με τον κορονοϊό απλό αναδείχθηκαν ψυχικές βαθιά χάσματα, ψυχικά και υπαρξιακού τύπου, τα οποία δεν μπόρεσαν, ακόμα φυσικά δεν έχουν, ακόμα βγαίνουν στην επιφάνεια, δεν έχουν επουλωθεί. Αλλά νομίζω η κατάσταση αυτή είναι πολύ πιο παλιά από τον κορονοϊό. Δηλαδή ζούμε σε μια κατάσταση που τη χαρακτηρίζουμε, σε μια κοινωνία που τη χαρακτηρίζουμε μετανεωτερική. Δηλαδή έχει βγει από την εποχή της αποδοχής των αυθεντιών, μετά το 1960-70, έχουμε περάσει επίσης μια μεταπατριαρχική περίοδο, δηλαδή πάλι το ίδιο, ότι δεν υπάρχουν πια μοντέλα αυθεντίας αποδεκτά, δεν υπάρχει και ανάγκη, υπάρχει μάλλον η πεποίθηση ότι η ελευθερία είναι συνώνυμη με την απόρριψη της αυθεντίας. Οπότε, με αυτή την έννοια, ο κόσμος προχωράει μετά το 70 σε μια ασίδωτη υπερελευθερία, μια ελευθεριότητα, η οποία δημιουργεί πάρα πολλά κενά. Ταυτόχρονα, υπάρχει όλο και μεγαλύτερο, που ξέρεις, κατανάλωση. Η κατανάλωση πια έχει γίνει συνώνυμα, ας πούμε, της χαμένης ευτυχίας. Είμαστε σε αυτή τη μετανεωτερικότητα, στην οποία είναι πολύ πια ξεκάθαρο ότι μέσω της κατανάλωσης και μέσω της ελευθερίας δημιουργούνται όλο και περισσότερα διέξοδα. Τώρα υπήρξε, ας πούμε, αυτός ο περιορισμός με τον κορονοϊό για 3 χρόνια, η καταπίεση, όπως λέγεται, και ανέδειξε για μένα τις ψυχικές, ας πούμε, τα ψυχικά κενά και τις ατέλειες, κυρίως του ανθρώπου, του μετανεωτερικού, να διαχειριστεί κάτι εσωτερικό, να διαχειριστεί δηλαδή μια συνθήκη περιορισμού. Να σημειώσουμε ωστόσο ότι, όπως λέτε και εσείς που ασκείτε αυτό το επάγγελμα, παύλα λειτουργήμα, αυξήθηκε η δουλειά των ψυχολόγων και ψυχοθεραπευτών μετά τη λήξη ή και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, που αυτό δείχνει ότι σε κάθε περίπτωση αφύπνισε και τον κόσμο. Διότι αν τα προβλήματα, όπως λέτε, προϋπήρχαν, αλλά δεν έψαχνε κανείς βοήθεια, τι άλλαξε και τώρα ψάχνει? Ναι, πράγματι η πανδημία, ναι, αφύπνισε τον κόσμο. Όταν κανείς έρχεται σε επαφή με κάποια θέματα και πνίγεται γιατί δεν μπορεί να τα διαχειριστεί, αναγκαστικά θα ζητήσει βοήθεια από τους ειδικούς. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 2 με 3 χρόνια, και μάλιστα όσο κατευνάζει το κύμα του αυτό της, δηλαδή από η πανδημία έγινε ενδημία και τελικά εξαφανίζεται,
βγαίνουν, σκάνε πάρα πολλά προβλήματα πάνω στο θέμα αυτό, που κατά τη γνώμη μου, ναι, εν μέρη σίγουρα έχουν να κάνουν με την περιοριστική συνθήκη και την αδυναμία διαχείρισης της περιοριστικής συνθήκης. Από την άλλη όμως, αναδεικνύει και έναν, μια ανθρωπότητα που μέσα σε αυτή το ψεύδος της ελευθερίας που έχει φάει, βλέπει ότι δεν έχει χτίσει ψυχικές αντεκτικότητες. Mm. Δηλαδή ότι όλο αυτό το, πώς το λένε, όλο αυτό το κοσμοείδωλο της κατανάλωσης και της υπερτροφίας ναρκισισμού πλέον σε επίπεδο παγκόσμιο, μιλάω για τις δυτικές κοινωνίες και συνήθως, δεν έχει αποφέρει καμία ψυχική ενδυνάμωση. Δηλαδή, εκείνο που βλέπω πιο απλά είναι ότι ο κόσμος, και όχι μόνο οι νέοι άνθρωποι, αλλά και όχι μόνο οι νέοι, υποφέρουν από την αδυναμία τους να αναγνωρίσουν στοιχειώδεις δυνάμεις μέσα τους. Και δεν είναι μόνο για τους νέους ανθρώπους, αυτό ισχύει για όλους μας. Πού τους πάνε τα τέσσερα, δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Το λέω έτσι, αλλά... Ναι, δεν ξέρουν οι άνθρωποι που τους πάνε τα τέσσερα. Ούτε τα δύο, ούτε τα ένα, ούτε τα τρία. Δεν ξέρουν τίποτα. Να το πιάσουμε ναι. Αλλιώς. Mm. Αυτός που ξέρει πού του πάνε τα τέσσερα, όριμο συναισθηματικά άνθρωπος, ναι. Ποιος είναι, τι χαρακτηριστικά διαθέτει. Καταρχάς να πούμε αυτό, ότι καλλιεργείται τα τελευταία, κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον 30 με 40 χρόνια. Μία σχεδόν το ιδανικό της ψυχικής ανοριμότητας, σαν να είναι νομοτελειακά αυτό που θα μας λύσει τα προβλήματα. Όλο και περισσότεροι, το ξέρετε κι εσείς, το ξέρουμε όλοι, ότι όλο και περισσότεροι ανώριμοι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι, να το πάρουμε λίγο διαφορετικά έτσι από την ανάποδη, ότι ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ανοριμότητας. Είναι ότι δεν μπορεί να συνάψει σταθερές σχέσεις, δεν μπορεί να δεσμευτεί δηλαδή μακροχρόνια, είτε με φιλικές, είτε με ερωτικές, είτε με συντροφικές σχέσεις. Δεν θέλει να παντρευτεί ο ανώριμος άνθρωπος. Έτσι. Πάρα πολλοί άνθρωποι έρχονται στον ψυχοθεραπευτή γιατί δεν είναι σε θέση να νομίζουν ότι θέλουν να παντρευτούν. Νομίζουν ότι θέλουν να παντρευτούν. Νομίζω ότι έχουν κάποια αιτήματα που νομίζουν εγώ θέλω να το κάνω αυτό. Αλλά δεν μπορώ να το διαχειριστώ, δεν μπορώ να το κάνω. Και βρίσκω τρόπους και χαλάω τη μαγιά. Χαλάω δηλαδή τους γάμους, χαλάω τις συντροφικές μου σχέσεις κλπ. Μένω μόνος. Δεν μ' αρέσει να είμαι μόνος. Δεν σ' αρέσει να είσαι μόνος. Δεν σ' αρέσει να είσαι με σύντροφο. Είμαι όμως ελεύθερος. Την ελευθερία σου να την κάνεις. Τι την κάνεις. Σε εξυπηρετεί αυτή η ελευθερία. Αυτό είναι ψυχικό θέμα. Δηλαδή υπάρχει μια συνεχώς, μια συγκρουσιακότητα που νομίζω ότι οφείλεται και σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή στο ότι ο άνθρωπος έχει τόσο πολύ πιστέψει ότι η αυτοθέωσή του, το να γυρνάει συνέχεια στον εαυτό του, να ανατροφοδοτεί τον εαυτό του θετικά, θα του λύσει τα προβλήματα. Υπάρχει δηλαδή ανάγκη στροφή συνέχεια στον εαυτό. Σε αυτό τώρα το σημείο έχει παίξει πολύ ρόλο τα τελευταία 40 χρόνια, ξεκινώντας από την Αμερική, κατά τη γνώμη μου, και επεκτηνόμενη σε όλο τον κόσμο, και αυτό που λέμε το ψυχοθεραπευτικό κλίμα, δηλαδή μια ιδεολογία σχεδόν στον χώρο των επιστημών της βοήθειας, όπως είναι η ψυχοθεραπεία, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα προσπαθούν να πείσουν τους ανθρώπους ότι για όλα αυτά είναι οι άλλοι. Για όλα αυτά είναι οι άλλοι. Υπήρξε αυτό το ρεύμα. Υπήρξε το ρεύμα στη δεκαετία του 70-80, ναι, και στις δυτικές κοινωνίες. Για όλα αυτά είναι οι άλλοι. Δηλαδή, εγώ δεν φταίω, φταίνουν οι γονείς μου. Άρα, μας πάρουν και το βιβλίο αυτό της Άλις Μίλλερ, έτσι. Το οποίο έχει κάνει και πολύ μεγάλη επιτυχία. Οι φυλακές της παιδικής μας ηλικίας, σωστά. Λοιπόν, ένα βιβλίο από ένα πολύ θυμωμένο άνθρωπο, προφανώς, ψυχοθεραπεύτη, πολύ διάσημη κλπ. Που βέβαια πολύ σωστά αναδεικνύει το θέμα της κρυμμένης και της φανερής κακοποίησης μέσα στα ενδοοικογενειακά πλαίσια, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και όντως χρειαζόταν να ακουστεί, αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι βλέπεις ότι θέλανε πολύ να πιαστούν από αυτήν την δίκη των γονέων για να απολέσουν τη δική τους ευθύνη, ταυτιζόμενοι με μια παιδική ταυτότητα, αιώνια παιδική ταυτότητα, η οποία δεν πρέπει να χαλάσει με κανένα λόγο. Βλέπεις λοιπόν ότι ο λόγος που έχει κάνει τόσο μεγάλη επιτυχία, ένας από τους λόγους που έχει κάνει τόσο πολύ μεγάλη επιτυχία, ένα βιβλίο που κατά τη γνώμη μου έχει στοιχεία ανοριμότητας. Αλήθεια. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, έτσι. Είναι κάτι απεινημόπιο. Γιατί είναι καταξιωμένη νομίζω στο βιογραφικό της. Πάρα πολύ. Αλλά διαβάζοντας. Ψυχαναλήτρια. Ψυχαναλήτρια, ναι, πολύ σωστά. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ εξοργισμένος, θυμωμένος, που σίγουρα βοηθάει και βοήθησε τη συγκεκριμένη εκείνη γενιά να έρθει σε επαφή. Με κάποια, πώς το λένε, με αυτή την αγνωσία,
Δηλαδή ότι δεν ξέρουν, δεν ξέρω ποιο είναι πρόβλημα, δεν ξέρω τι είναι κακοποίηση. Πρέπει να μάθει τι είναι κακοποίηση. Και όντως φώτισε πολύ από τους ανθρώπους, αλλά μετά πρόσεξε. Αυτό έγινε ένα άλοθη στην ανάληψη προσωπικής ευθύνης. Mm. Γι' αυτό πουλάει αυτό το στυλ. Δηλαδή, αν, αυτό που εγώ έχω παρατηρήσει, ας πούμε, επειδή μιλάω πολύ και στο ίντερνετ και, και γράφω, ότι όταν γράψεις κάτι, για μένα λέω, εδώ σαν ψυχολόγος, όταν γράψεις κάτι που απαλλάσσει την ευθύνη, είναι αγαπουλίστικο, απαλλάσσει την ευθύνη, σου απαλλάσσει εσένα από την ευθύνη της, της κατάντιας σου, εσύ θα με ζητοκραυγάζεις και θα μου κάνεις 3.000 like. Αν εγώ σου πω ότι εσύ είσαι υπεύθυνη αποκλειστικά για τον εαυτό σου και για τα κακά της ανθρωπότητας, εσύ αμέσως θα πεις τι μαλάκας που είναι ο Βασιλιάδης και θα τον κόψεις. Τόσο απλά. Άρα μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι ο όριμος συναισθηματικά άνθρωπος αναλαμβάνει την ευθύνη. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ο όριμος συναισθηματικά άνθρωπος πρέπει να κατανοήσει καταρχάς ότι δεν ξέρει τι μάζει από την τύφλα. Και θα ψάξει να αρχίσει να βλέπει από το ένα μάτι. Το πρώτο πράγμα που μπορεί να καταλάβει ένας άνθρωπος είναι ότι πέρα από την κατάσταση των γονιών του, που μπορεί να είναι άθλια, μπορεί πράγματι να κακοποιήθηκε με χίλιους τρόπους, όχι μόνο σεξουαλική ή σωματική κακοποίηση, με ψυχολογική κακοποίηση, που είναι πάρα πολύ συνηθισμένο στην Ελλάδα ιδιαίτερα. Τα γράφω στο βιβλίο μου, στο ψυχοθεραπευτικό ταξίδι, αναλυτικότατα αυτό το θέμα. Μεγάλη μερίδα πληθυσμού έχει από τα σπίτια του κακοποιηθεί συναισθηματικά. Βεβαίως και στην Ελλάδα, αυτό έχω πει και σε άλλες εκπομπές, ότι το 95% των ανθρώπων που έρχονται στο ψυχοθεραπευτικό ταξίδι, το αναλύω το θέμα, που έρχονται σε ψυχοθεραπεία, στη δική μου περίπτωση, είναι ανθρώπους που ζουν μαζί με τους γονείς τους ή σε οικίματα τα οποία μοιράζονται με τους γονείς τους. Και μόνο αυτό σημαίνει ότι η παθολογία κυρίως της ελληνικής κοινωνίας συνδέεται άμεσα με την αδυναμία της να εξατομικεύσει τα μέλη της. Δηλαδή, να βοηθήσει τα μέλη της στο να αποκτήσουν μια ταυτότητα αυτοδυναμίας ανεξάρτητα από το τι θέλουν οι γονείς για τα παιδιά. Οι γονείς μπορεί να θέλουν για τα παιδιά, ας πούμε, να με στηρίξεις, να είσαι ψυχικό μου στήριγμα, να είσαι οικονομικό μου στήριγμα κλπ. Αυτό όμως υπονομεύει πάρα πολύ μέσω της ενοχής που προκαλούν οι γονείς στα παιδιά, την πολύ φυσική ανθρώπινη ανάγκη των παιδιών τους, είτε είναι 15, 20, 30, 40 χρονών, να εξατομικευτούν, δηλαδή να δημιουργήσουν μια αίσθηση ατομικότητας, να φτιάξουν τη δική τους οικογένεια, να φύγουν μακριά από τους γονείς τους. Να έχουν δηλαδή το δικαίωμα να απαλλάξουν τον εαυτό τους από την ενοχή της φροντίδας των γονέων. Πω. Αυτό για μένα είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Στο ψυχοθεραπευτικό ταξίδι μιλάω πάρα πολύ για αυτά τα θέματα. Είναι ένα θέμα που στην Ελλάδα πάσχουμε πάρα πολύ. Μα εγώ ήδη τώρα μου έρχονται στο μυαλό, δεν θέλω να πω γιατί βλέπουν και γνωστοί και φίλοι μου τις εκπομπές αυτές. Ηλικίες ανθρώπων 50-55, πετυχημένων επαγγελματικά, που μένουν με μαμάδες 80-90, αυτό που λέτε. Δεν έχουν παντρευτεί ποτέ. Στην καλύτερη των περιπτώσεων έχουν χωρίσει και έχουν ξαναγυρίσει στη μαμά τους, στον μπαμπά τους. Και δεν είναι τυχαίο όλα αυτά, κύριε Βασιλιάδη. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Και πράγματι, εδώ τώρα οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι πράγματι οι γονείς, εμείς ως γονείς, οι γονείς, είναι υπεύθυνοι πράγματι πάρα πολύ για τον τρόπο, γιατί είναι σε μεγάλο μερίδιο υπεύθυνοι για τον τρόπο που έχουν τα παιδιά δομήσει μια ταυτότητα μέχρι το τέλος της εφηβείας τους. Από εκεί και πέρα όμως, δεν είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι, ούτε θα είναι ποτέ υπεύθυνοι, για τον τρόπο που θα διαχειριστούν τα ενήλικα παιδιά τους ή τα νέα ενήλικα παιδιά τους, τα τραύματα που έκαναν οι γονείς τους. Έτσι είναι και πρέπει να βρίσκουν το κουράγιο να φεύγουν. Και νομίζω ότι όταν φεύγουν και οι γονείς χαίρονται μέσα τους. Αυτό είναι μια πολύ ευχάριστη πιθανότητα. Ναι, νομίζω ότι ένα δείγμα υγείας του όριμου γονέως, του όριμου γονιού, είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή να κάποια στιγμή, παρόλο που τον πονάει η δική του συνεξαρτητική ανάγκη να είναι με το παιδί του ή το παιδί του, όπως λένε αυτοί, είναι κολλημένο στο βρακί της μαμάς ή του μπαμπά, παρόλα αυτά, μέσα και από αυτογνωστική δική του δουλειά γονιός, αναγνωρίζει ότι το υγιές είναι ο αποχωρισμός. Δεν είναι η συνεξάρτηση. Αυτό λοιπόν είναι πολύ βασικό θέμα στην ελληνική κοινωνία, πάρα πολύ σοβαρό θέμα, που χρειάζεται πολλή δουλειά. Νομίζω λοιπόν ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έρχονται στον ψυχοθεραπευτή στην Ελλάδα ακριβώς γιατί αντιμετωπίζουν την ενοχή του αδιαφοροποίητου μέσα στην οικογένεια καταγωγής. Είχατε πει κάποια στιγμή ότι η συνεξάρτηση είναι ένα αίτημα για
ένωση που δεν ικανοποιήθηκε. Η ιατρική συνεξάρτηση είναι σύμπτωμα. Κάπως προκύπτει. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτσι. Άλλοι σηκώνουν στα 18, φεύγουν, μεγαλουργούν, παντρεύονται, κάνουν παιδιά. Δεν μένουν κολλημένοι. Τώρα μου έρχεται και μένα στο μυαλό μια φίλη μου, έτσι, συνομήλικη. Μένει με γονείς, πολλοί μένουν με γονείς. Υπάρχει πολλοί κόσμος που μένει και μεγαλύτερος. Πάει και στα 40, ξέρω και 45 γνωστό μου. Και δεν σκέφτεται καν να φύγει. Δηλαδή, αλήθεια δεν το σκέφτεται. Άλλοι όμως το σκέφτονται. Άρα κάτι δείχνει αυτή η συμπεριφορά, κάπως δημιουργήθηκε. Πολύ σωστά. Το να θέλεις να αποχωριστείς από το σπίτι σου σημαίνει καταρχάς ότι οι γονείς σου σου δώσανε μια αίσθηση επάρκειας ψυχικής και την άνεση να μπορείς να διαχωριστείς, δηλαδή να αποχωριστείς. Τι ωραίο αυτό. Αυτό είναι πολύ μεγάλο, αυτή είναι η ευεργεσία που δίνουν οι γονείς. Οι γονείς, δηλαδή, όπως λέγει κάποιος πολύ σωστά, είναι ένα μεγάλο ρόλο των γονέων, ο ρόλος των γονέων είναι να βοηθήσουν τα παιδιά να αισθάνονται ότι ανά πάσα στιγμή αν αφήσουν τους γονείς τους, δεν τους χρωστάνε κάτι. Δεν χρωστάνε κάτι. Από την άλλη, αν αυτό συμβαίνει και στον βαθμό που συμβαίνει, τα πιο όρημα παιδιά, φεύγοντας, αισθάνονται ευγνωμοσύνη για τους γονείς και πάντα έχουν την αίσθηση ότι τους χρωστάνε. Mm. Αλλά όχι από ενοχή. Όχι από ενοχή. Από τι? Από ευγνωμοσύνη. Όπως αισθάνεσαι ευγνώμων για κάποιον που σου πρόσφερε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και θα ήθελες να τον βοηθήσεις, αυτό όμως δεν είναι υποχρέωση με την έννοια ότι αισθάνομαι ένοχος και πρέπει να κάνω κάτι. Επίσης, μπορεί να γυρίσουμε και στο θέμα της υποχρέωσης, γιατί έχει παρεξηγηθεί και αυτό. Είναι ένα άλλο θέμα πολύ τεράστιο. Ότι θεωρούμε σήμερα σε αυτή την αρκιστική κοινωνία ότι είναι κακό να έχεις υποχρεώσεις. Όχι, σου λέει, η λέξη υποχρέωση αμέσως δημιουργεί απέχθεια. Έτσι. Γιατί ζούμε στην εποχή του δικαιωματισμού. Πολύ σωστά. Ζούμε σε μια εποχή που αν έχεις δικαίωμα, θεωρείσαι φυσιολογικός. Αν δεν μπορείς να το διεκδικήσεις το δικαίωμά σου, θεωρείσαι φυσιολογικός. Θεωρείται τελώς ανώμαλο, μη αποδεκτό, του να έχεις το δικαίωμα να κάνεις κάτι και εσύ για άλλους λόγους να απορρίπτεις το δικαίωμα αυτό. Να φεύγεις. Και να λες εγώ έχω την ανάγκη να προσφέρω κάτι. Κάτι που υπερβαίνει τα ατομικά μου συμφέροντα. Αυτό το πράγμα είναι επίσης φοβερό, χαρακτηριστικό όχι μόνο της ελληνικής, μιας παγκόσμιας κοινωνίας, που είναι, και είναι επίσης μια αιτία της δύο πραγμάτων. Της παγκόσμιας ανοριμότητας και της αδυναμίας μας να μπούμε σε όριμες σχέσεις, δηλαδή να αγαπήσουμε. Γιατί αγάπη σημαίνει καταρχάς ότι έχω μια στοιχειώδη αίσθηση και αγάπη αυτού. Και από εκεί και πέρα μπορώ να προσφέρω από αυτό το πλεόνασμά μου να δώσω σε κάποιον άλλον. Δεν αισθάνομαι ολοκληρωμένος αν δεν μπορέσω να δώσω αγάπη. Ένας, μια μορφή να δώσει αγάπη, ας πούμε, είναι σίγουρα να κάνεις οικογένεια και να δίνεις τα παιδιά σου. Να προσφέρεις μέσα από το επαγγελμά σου. Όπως εμείς ψυχοθεραπευτές έχουμε αυτή την πολύ μεγάλη έτσι, τιμή και χαρά να μπορούμε να προσφέρουμε όχι μόνο επιγνώσεις, αλλά και ενδιαφέρον και φροντίδα στους ανθρώπους. Το να θέλεις λοιπόν να δώσεις φροντίδα σημαίνει ότι έχεις πάρει φροντίδα. Τι είναι ανάγκη να την έχεις πάρει από τους γονείς σου. Δεν είναι υποχρεωτικό. Γιατί κάποιοι λένε ότι αν κάποιος δεν πάρει τη φροντίδα από τους γονείς του, είναι χαμένη περίπτωση. Δεν ισχύει αυτό για μένα, όχι. Εγώ άλλη εμπειρία. Η εμπειρία μου λέει ότι πάρα πολλές φορές άνθρωποι που δεν πήραν φροντίδα από τους γονείς τους, δηλαδή μεγάλωσαν σε μια ακόμα και κακοποιητική συνθήκη, σίγουρα περιοριστική συνθήκη, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να προσφέρουν πάρα πολλά στους άλλους. Αυτοί οι άνθρωποι επίσης μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον Χριστό. Είναι άνθρωποι δηλαδή, κακά τα ψέματα, καρδιακά κάποιος μπαίνει στο χώρο της Εκκλησίας, δηλαδή αυθεντικά μπαίνει στο χώρο της Εκκλησίας, όταν έχει πολύ ανάγκη. Δεν μπορεί να μπει ένας άνθρωπος που δεν έχει ανάγκη πολύ. Για ταπείνωση, γιατί? Γιατί θέλει να πάρει πράγματα, θέλει να πάρει πράγματα, δηλαδή θέλω να πάρω... Επίσης, ένα άλλο θέμα, χρειάζεται και μια στοιχειώδη ενοχή. Η έννοια της ενοχής, επίσης, είναι κάτι πάρα πολύ λογοκριμένο από αυτή την κοινωνία τη σημερινή. Τι θα ορίζατε ως ενοχή? Υπάρχουν πάρα πολλά είδη ενοχής, αλλά ένα είδος ψυχολογικής ενοχής έχει να κάνει με την υπαρξιακή ενοχή, δηλαδή την ανικανότητά μου να είμαι ολόκληρος, να δρώσω ολόκληρος. Αυτή μπορεί να λέγεται και οντολογική ενοχή. Δηλαδή την ικανότητά μου να δρώ σε ένα «ον» που μπορεί να λειτουργήσει
έχει την ευχέρεια να λειτουργεί από τη μια αυτοεπανατροφοδοτούμενο, την ίδια στιγμή όμως ετεροκαθοριζόμενο από μια αρχή που υπερβαίνει την ατομικότητά του. Αυτό για μένα είναι η πιο βαθιά υπαρξιακή ενοχή. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι ολόκληρος χωρίς να βάλει το Θεό στη ζωή του. Δεν μπορεί να είναι ολόκληρος. Σήμερα βλέπεις ότι αυτά ακούγονται εντελώς αναχρονιστικά που μπορεί να λέει κάποιος, όπως εγώ τώρα. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα αυτής της εποχής. Ανάλογα ποιος τα ακούει. Εμένα δεν μου ακούγονται αναχρονιστικά. Ναι, θέλω να πω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι ακούγοντας αυτά τα θεωρούν αναχρονιστικά με την έννοια ότι θίγεται, νομίζουν ότι θίγεται η ικανότητα και η ελευθερία τους να αποφασίζουν για τον εαυτό τους. Έτσι βλέπουν, έτσι ερμηνεύουν τον ετεροκαθορισμό. Στο σημείο αυτό, ταιριάζει η ερώτηση που έχω σκεφτεί για σήμερα, του εάν η θρησκεία, η δικιά μας, η ορθόδοξη προφανώς χριστιανική πίστη, συνάδει με την ψυχολογία και τις αρχές της ή εάν όχι, γιατί, να πω και την προσωπική μου γνώμη εδώ, θεωρώ ότι πραγματικά μπερδεύει τα πράγματα. Δηλαδή ακόμα και ο ύμνος της αγάπης, η αγάπη ου ζητείται εαυτής. Ναι, αλλά ας πούμε όποιος διαβάζει, έχει κάποιες γνώσεις, δεν λέω τώρα κάποιος που είναι ψυχοθεραπευτής, στοιχειώδης γνώσης ψυχολογίας, ξέρει ότι οι σχέσεις πρέπει να είναι ισότιμες, πρέπει να υπάρχει ανταπόδοση και στις σχέσεις, ότι αν κάποιος είναι τοξικός για σένα, οφείλεις να τον απομακρύνεις και όχι να ταπεινωθείς. Δεν ξέρω. Κι εγώ μπερδεύομαι. Σωστά. Κοίταξε, αυτό είναι τεράστιο θέμα. Από τη μία, υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές, συγκρουσιακότητα, ανάμεσα στις αξίες του πολιτισμού και στις αξίες της θρησκείας, της χριστιανικής θρησκείας. Δηλαδή, ο ένας σου λέει: ας πούμε, θα σε ελέγχω, θα λες τα δική στα δικαιώματά σου, ο άλλος λέει: δεν θα δική στα δικαιώματά σου, θα ταπεινώνεσαι. Ας πούμε, είμαστε άλλοι την Κυριακή στην Εκκλησία και από τη Δευτέρα ξεκινάει ένας ανταγωνισμός, μια ανταγωνιστικότητα και ένα εντελώς διαφορετικό κλίμα. Είναι δυνατόν λοιπόν αυτά δύο να υπάρχουν μέσα σε ένα πολιτισμό και να είναι αποδεκτή αυτή η συγκρουσιακότητα? Κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι το μόνο δυνατόν. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι ο άνθρωπος, η ανθρώπινη ψυχή μεγαλώνει μέσα από τη συγκρουσιακότητα. Είναι εγγενές στοιχείο της ανθρώπινης δυναμικής, της ψυχικής δυναμικής, η συγκρουσιακότητα. Να μην τη φοβόμαστε. Όχι, όχι. Η συγκρουσιακότητα είναι το εχέγγυο της επιθυμίας, της επιθυμητικότητας. Δεν τη φοβόμαστε, τη συγκρουσιακότητα. Χρειάζεται όμως απλά να έχουμε επίγνωση των κινήτρων αυτής της συγκρουσιακότητας, κρύβονται, και να μπορούμε να την διευθετούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να παράγει ενέργεια, δηλαδή καύσιμη ύλη, για να διωγγώνει την επιθυμία και να την κατευθύνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Την επιθυμία γιατί, για τι πράγμα? Η επιθυμία δεν είναι αυτό που θέλω, ένα ποτήρι νερό, ένα ποτήρι πορτοκαλάδα. Αυτό είναι μια ανάγκη περισσότερο ενός εγώ που θέλει να συντηρηθεί στη ζωή. Όταν μιλάμε για το χώρο της επιθυμίας, ψυχαναλυτική άποψη, εννοούμε μια ερωτική τύπου ενέργεια, η οποία τελικά υπερβαίνει το χαρακτήρα της επιβίωσης και μας ανοίγει σε νέους κόσμους, σε νέες διαστάσεις. Η μία διάσταση, ο άνθρωπος είναι λάτρης του απολύτου. Δηλαδή, ουσιαστικά, είναι το πιο επιθυμητικό «ον», ίσως και το μόνο επιθυμητικό «ον» που υπάρχει στην πλάση. Που σημαίνει λοιπόν ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για την επιθυμία σαν κατασκεύασμα του ανθρώπου, αλλά για την επιθυμία σαν ένα χώρο, σε μια θάλασσα στην οποία κολυμπάει ο άνθρωπος. Δηλαδή η επιθυμία είναι η βάση του ασυνειδίτου καταρχάς. Κάποιος που δεν είναι χριστιανός μπορεί να έχει επιθυμία ή το συνδέουμε με τη θρησκεία? Δεν έχει καμία σχέση. Ο άνθρωπος είναι επιθυμητικό αιώνα από τα γενοφάσκια του. Έτσι τον έφτιαξε ο άνθρωπος, ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο, κατ' εικόνα και καθομοίωση. Δηλαδή ένα απόλυτα επιθυμητικό, απόλυτα ερωτικό, απόλυτα ελεύθερο «ον». Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει τα πάντα, να διακινήσει την επιθυμία του προς οποιαδήποτε κατεύθυνση αυτός θέλει. Αλλά όπως ξέρεις πολύ καλά, η λούμπα που έχει πέσει ο άνθρωπος, έτσι, η μεταπτωτική αυτή ας πούμε λούμπα, είναι ότι αυτό είναι το πρόβλημα για τη σημερινή εποχή. Η πλάνη του αυτοκαθορισμού με τη μορφή της αυτοθέωσης. Η πλάνη της αυτοθέωσης με τη μορφή της ελευθερίας που υπόσχεται ο αυτοκαθορισμός. Αυτό είναι τεράστιο ζήτημα. Εγώ δεν βλέπω
από πολύ κόσμο γύρω μου να αυτοκαθορίζεται. Είναι μπλοκαρισμένοι άνθρωποι. Και το λένε και μόνος, δηλαδή δεν είναι κάτι αυθαίρετο να το πει κανείς, το λένε. Εργασιακά, σχεσιακά. Ναι, και θα είναι όλο και πιο μπλοκαρισμένο. Ακριβώς αυτό ήθελα να καταλήξω, όταν ξεκινήσαμε πριν τη συζήτηση, σε αυτό ήθελα να καταλήξω, ότι ο λόγος που πάμε από το κακό στο χειρότερο, παρένθεση, εγώ είμαι πολύ, πολύ, πολύ αισιόδοξος, όπως ο πατέρας Βασίλειος Γουντικάκης που λέει ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο και γι' αυτό θα πάνε όλα τέλεια. Είμαι πάρα πολύ, είναι ο αγαπημένος μου. Συμφωνώ απόλυτα με αυτή την προοπτική. Δηλαδή ο Θεός χαίρεται όταν τα πράγματα πάνε σκατά, γιατί είναι η ευκαιρία μας τα σκατά. Να σου το πω έτσι πολύ απλά. Τα σκατά είναι η μόνη μας ευκαιρία. Η απόγνωση είναι η μόνη μας ευκαιρία. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Το κάθε μέρα το βλέπεις στη ζωή σου, στην προσωπική. Έτσι. Βλέπεις ότι γίνεται χαμός τώρα αυτή τη στιγμή. Γίνεται χαμός. Και τίποτα. Γυρνάω από το μαξιλάρι και κοιμάμαι. Θα ξαναγίνει χαμός. Γιατί γίνεται χαμός? Γιατί όλα καταραίουν. Γιατί? Για να ξυπνήσουν. Καταραίουμε γιατί πρέπει να αφυπνιστεί η επιθυμία. Η επιθυμία είναι να είμαι ενωμένος, σεσωσμένος, ολόκληρος, συμπαγής, ενοποιημένος. Αυτή είναι η επιθυμία του Θεού για μας. Αυτή είναι η επιθυμία της βαθιάς ψυχής για μας. Αυτό σχετίζεται με εξωτερικές καταστάσεις. Είναι μια εσωτερική κατάσταση. Όλα είναι αντανάκλαση εσωτερικών καταστάσεων. Αυτό πιστεύω εγώ. Τα πάντα. Δεν έχει να κάνει με το τι δουλειά κάνει κάποιος, τι χρήματα έχει κάποιος, αν είναι παντρεμένος, αν έχει παιδιά. Γιατί και κάποιος που είναι παντρεμένος μπορεί να έχει κάτω έξω συζυγικές σχέσεις. Και αυτό δείχνει. Ενώ κάποιος που είναι μόνος του να έχει τέλος πάντων άλλου είδους ζωή. Είναι σχετικά με έναν τρόπο. Είναι. Δεν μπορεί κανείς να είναι ευτυχής, να είναι χαρούμενος, να είναι ήρεμος, γαλήνιος, αν δεν γνωρίζει τα βασικά. Τα βασικά είναι ότι όλοι μας είμαστε διαμερισματοποιημένοι, κομματιασμένοι. Η θεραπεία της ψυχής αρχίζει από τη στιγμή που ο άνθρωπος συνειδητοποιεί το τραύμα αυτής της διαμερισματοποίησης. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, όταν λέω ότι, λέω και στο θεραπευόμενός μου ότι το βασικό τραύμα είναι ότι ο άνθρωπος αποφεύγει τον πόνο. Έτσι, ίσως οι μεγαλύτερες αμαρτίες είναι ότι ο άνθρωπος αποφεύγει, όπως ο διάολος στο λιβάνι, την αλήθεια του. Η αλήθεια είναι ο πόνος. Ένας βαθύς πόνος. Τον έχει αποθήσει. Ο πόνος της μοναξιάς, ο πόνος του κομματιάσματος και ένα στοιχείο που αποδεικνύει αυτό το πράγμα είναι η συνεχής διασκέδαση. Δηλαδή η συνεχής διασκέδαση, που το λέει και η λέξη, είναι καταπληκτική λέξη που σημαίνει διασκορπίζομαι. Όταν κανείς διασκεδάζει μέσα από αυτή την. Ας πάρουμε το πολύ απλό, μέσα από τα νέα κινητά, ας πούμε, που τι κάνει κανείς. Μέσα από το νέο κινητό, στο νέο κινητό, κοιτάει 32.000 φορές τη μέρα το κινητό, τι κάνει. Διασκορπίζεται. Σε εικόνες, σε θαύσματα δηλαδή, και δεν μπορεί να δει τον εαυτό συνολικά μέσα σε μια ενότητα. Η κοινωνία μας, ο πολιτισμός μας είναι πια, ο τεχνολογικός πολιτισμός είναι πλέον, μας προορίζει σε μια απόλυτη διάσπαση. Δεν μπορεί να μείνει κανείς ένα δευτερόλεπτο με τον εαυτό του. Τι είναι αυτό το πράγμα? Χωρίς λογισμούς οι οποίοι τον καταστρέφουν. Δεν μπορεί να μείνει. Κάποιος που θα μείνει και θα υποστεί τον πόνο, θα καταλήξει σε αγαλίαση ή σε ματαιότητα? Αντέχεται αυτός ο πόνος? Πού δηλαδή? Για μένα είναι η απάντηση είναι τόσο ξεκάθαρη όσο καμία άλλη απάντηση. Είναι τόσο σαφής η απάντηση. Η απάντηση είναι, βιωματικά το βλέπω και από τους θεραπευόμενους μου και από τη θεραπεία και από μένα τον ίδιο, ότι ό,τι μέσωσε, ό,τι μου έδωσε στιγμές ενότητας και δημιουργικότητας, είναι η απόφασή μου να μην αποφύγω την συναισθηματική μου κατάσταση, όσο δημιουργεί και αν είναι τη δεδομένη στιγμή. Αυτό συνθεώ είναι η αφορμή για μια αίσθηση, έστω και παροδικής ενότητας μέσα στον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή καθίσει στα αυγά του, καθίσει και παρακολουθήσει το σώμα του, τις σκέψεις, τα συναισθήματά του και τις καταγράψει, με έναν τρόπο εντελώς αυθεντικό και ειλικρινή, την ώρα αρχίζει να θεραπεύεται ήδη. Εκείνη την ώρα αισθάνεται ενοποιημένος για λίγο. Αυτό θα είναι, επιβραβεύει την κίνηση αυτή που έκανε και θέλει να το ξανακάνει. Και όσο το κάνει, αισθάνεται μια αίσθηση εσωτερικής συνοχής. Όσο αισθάνεται κανείς μια αίσθηση εσωτερικής συνοχής, τόσο πιο πολύ, αναγκαστικά, συγγνώμη για την έκφραση, εντός εισαγωγικών, θα στραφεί προς το Θεό. Γιατί θα στραφεί προς το Θεό? Γιατί είναι η εικόνα της απόλυτης ένωσης. Αυτό που αρχίζει να υποψιάζεται για τον εαυτό του ως κατάσταση ευεξίας. Εγώ, επειδή σαφώς πιστεύω, συμφωνώ απόλυτα και ειδικά το θάνατος Ανάσταση. Ο Χριστός μας έχει δείξει το δρόμο. Τον σταυρώσανε και αναστήθηκε. Δηλαδή, μέσα από τον πόνο έφτασε στη θέωση ξανά.
κάποιοι ψυχοθεραπευτές σε άλλες χώρες που δεν είναι χριστιανοί και δεν το συνδέουν με το Θεό, φτάνουν σε αποτέλεσμα. Θέλω λίγο να βάλουμε και την αντιδιαστολή. Κοίτα, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί κάποιος να είναι ψυχοθεραπευτής, να κάνει ψυχοθεραπευτική δουλειά, αν δεν υποστηρίζει με όλο το έννοια το στοιχειώδες. Το στοιχειώδες είναι, και νομίζω το κάνουν οι θεραπευτές αυτό σε τεράστιο βαθμό και γι' αυτό είναι ευεργετικός ο ρόλος τους, εμπεριέχουν αυτό μέσα στον άνθρωπο, που ο άνθρωπος δεν μπορεί να εμπεριέξει. Δηλαδή, τον πόνο του. Δηλαδή, ο θεραπευτής θα σε βάλει κατά ανάγκη σε μια συνθήκη στην οποία θα κληθείς να μείνεις σε κατάσταση στην οποία δεν υπάρχει διαφυγή. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τα κινητά, με τα νέα μέσα, τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ, διευκολύνουν τη ζωή μας απίστευτα, έχουν μεγάλη λειτουργική αξία γιατί βοηθούν πολλούς ανθρώπους να γνωρίσουν πάρα πολλά πράγματα και με το βίντεο που κάνουμε αυτή τη στιγμή νομίζω αυτό υπηρετούμε. Το θέμα είναι πρώτον ότι στην προοπτική στην οποία εντάσσονται, δηλαδή τη χρησιμοθυρία που αποβλέπουν αυτοί που τα φτιάχνουν, υπάρχουν πολλές εκπομπές που μπορούμε να δούμε και τι ακριβώς σκέφτονται οι άνθρωποι που τα φτιάξουν όλα αυτά. Τα κίνητρά τους δεν είναι αγνά. Δεν είναι δηλαδή το globalization, δεν είναι η διάδοση της γνώσης, δεν να γίνουμε όλοι σοφοί. Να σου πω για τον πιο απλό λόγο, γιατί καταστρατηγούν αυτή τη βασική αρχή. Ότι ο άνθρωπος πρέπει να γίνει σοφός πριν γίνει παντογνώστης. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα της κοινωνίας μας είναι ότι η απόλυτη ασοφία που καλλιεργείται συστηματικά, η οποία αντιδιαστέλλεται και υπονομεύει τη δυνατότητα αξιοποίησης της γνώσης, τεχνολογικής ή άλλης. Αυτό είναι το μέγιστο πρόβλημα για μένα. Λοιπόν, η ασοφία καλλιεργείται με την πολυδιάσπαση. Η πολυδιάσπαση καλλιεργείται μέσω της τεχνολογίας με τον τρόπο που ο ανθρώπινος εγκέφαλος λειτουργεί. Δηλαδή, ξέρουμε πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Αν του δώσει 500 ερεθίσματα μέσα από την εικόνα, αισθάνεται μια ψευδαίσθηση υπερεπάρκειας από την πληθώρα των ερεθισμάτων. Εννοείται ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτή την επάρκεια. Βέβαια. Συγγνώμη. Καλύπτεται μια ψευδοανάγκη επάρκειας. Δεν θεωρεί ο ίδιος σαν πρόβλημα ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί τη γνώση. Αυτό έχει επίπτωση όμως, δηλαδή η μη καλή διαχείριση της πληροφορίας, η οποία είναι άπειρη. Έχει επίπτωση στο να συνεχίσει να το κάνει, γιατί τέρπεται ένα μέρος του εγκεφάλου από αυτόν τον πυροβολισμό, από αυτή την πληθώρα ερεθισμάτων και μπαίνει σε ένα φαύλο κύκλο από τον οποίο δεν έχει κανένα πραγματικό κίνητρο να σιωπήσει, γιατί δημιουργεί μια εξαρτητική σχέση με την πολυπληθώρα ερεθισμάτων. Δεν έχει κανένα κίνητρο να σιωπήσει, δεν έχει κανένα κίνητρο να αφήσει την κάμερα κάτω, να αφήσει το κινητό, να μείνει μόνος. Δεν έχει κανένα κίνητρο. Εθίζεται. Υπάρχει ένα ειδονικό στοιχείο σε αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Γιατί η θεραπεία, όπως είπαμε πριν, γυρνάμε στο πριν σημείο, είναι όταν κανείς μπορέσει να σταθεί μόνος του μέσα του και να δει τι συμβαίνει. Τι εννοώ, πολύ απλά. Πώς είναι το σώμα αυτή τη στιγμή που μιλάω. Έχω επίγνωση του σώματός μου. Πολύ σοβαρό πρόβλημα. Κανένας δεν έχει. Μπορεί αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια συνθήκη μέσα μου, με αρρωσταίνει. Αν την προσδιορίσω, μόνο που θα πέσει, που θα έχω επίγνωση το εδώ και τώρα, ποια είναι η συνθήκη αυτή, αυτόματα ηρεμεί το σύστημα. Ένα βασικό στοιχείο είναι ότι την ώρα που παρατηρώ αυτό που συμβαίνει μέσα μου, εκείνη την ώρα κατευνάζει η αγωνία. Αν παρατηρώ ακόμα και την αγωνία ή τον πόνο ή τον τρόμο που έχω μέσα μου, όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα εκείνη τη στιγμή καταπίπτουν. Αυτή είναι η θεραπεία. Αυτό ακριβώς υπονομεύει συστηματικά όλη τη χρονιά. Γι' αυτό να το προσθέσω τώρα αυτό, ο Φρόιντ, που είναι ο πατέρας της ψυχανάλυσης και ουσιαστικά όλων των ψυχοθεραπείων, διότι ήταν και πρώτη, έκανε ανάλυση μόνος του. Η αλήθεια είναι ότι βοηθάει πάρα πολύ η θεραπεία, γιατί κανείς δεν μπορεί να κάνει μόνος του σωστή αυτοπαρακολούθηση. Χρειαζόμαστε πάντα, όπως είπαμε, την ετεροαναφορά. Δεν μπορεί να θεραπευτεί κανείς μόνος του. Ήταν ο Φρόιντ συγκεκριμένα, ήταν σε ιδιαίτερα ευφύης άνθρωπος, από τους πιο ευφύης της γενιάς του. Ήταν ένας προτεργάτης, ας πούμε, αυτής της σχολής και όφιλε όντως να πάρει πολλά μεγάλα ρίσκα, όπως παίρνουν όλοι οι προτεργάτες σχολών. Δεν μπορούμε όμως να θεωρήσουμε ότι αυτό είναι μια νομοτελειακά ισχύ σαν κανονικότητα. Όχι, είναι μια καλή αρχή, έστω κάποιος λίγο να αποκτήσει μια αυτοεπίγνωση.
Είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνει κάποιος να παρακολουθεί, αν θέλει να βοηθήσει τον εαυτό του, να πάει σε κάποιον έμπειρο οδηγό που θα τον βοηθήσει να βρει τους, να τον βοηθήσει να του δώσει κάποιες γραμμές αυτοπαρατήρησης και μετά να συνεργαστεί μαζί του για να μπορέσει λίγο αυτή να κουμαντάρει τα προϊόντα της αυτοπαρατήρησης. Δεν μπορεί να το κάνει κανείς μόνος του αυτό. Πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό μόνος του ο καθένας μας, που δεν το κάνει πια κανένας μας, γι' αυτό είμαστε εδώ, να μένει με τον εαυτό του. Να μένει με τον εαυτό του σαν κάτι πολύτιμο. Και πρόσεξε, είμαι εντελώς αντίθετος σε αυτή τη θεωρία που λέει ότι πρέπει να νιώθω θετικά συναισθήματα. Δεν ισχύει αυτό. Είναι μια μεγάλη πλάνη της εποχής. Που αυτή η πλάνη ακολουθεί βέβαια το κίνημα του ναρκισισμού, της μετανοητερικότητας, της κατανάλωσης και της ανοριμότητας που καλλιεργείται με την συστηματική αποφυγή των ευθυνών μας. Για τα οποία όμως όλα αυτά δεν κάνει τίποτα και η πολιτεία, η ελληνική πολιτεία. Γιατί αυτά θέλουν και δράσεις και στα σχολεία μέσα. Γιατί άμα βάλουμε τώρα την άλλη τη συνιστόση, ότι για παράδειγμα ο χαρακτήρας του ανθρώπου διαμορφώνεται μέχρι τα 6, που αυτό το λένε πάρα πολλές σχολές ψυχολογίας και ειδικά οι ψυχαναλυτικοί. Αν δεν μάθει και το παιδί από μικρό να το κάνει αυτό το πράγμα, μπορεί ξαφνικά ένας 35άρης να το μάθει αυτό. Απόλυτα, απόλυτα. Καταρχάς, το πολύ συμφωνώ απόλυτα ότι η ελληνική εκπαίδευση είναι όχι απλά κακή, είναι κάκιστη. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει και χειρότερη. Ίσως αυτό που λένε ότι τα σχολεία φωτίζουν όταν καίγονται. Εγώ είμαι πάρα πολύ. Τίνω να είμαι σύμφωνος με αυτή την άποψη. Ναι, οι αναρχικοί γράφουν σε κάποια. Είχα δει, γράφουν ότι τα σχολεία φωτίζουν όταν καίγονται. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ κοντά στην αλήθεια αυτή τη πεποίθηση. Για να με δηλώσει, είναι τόσο κάκιστη η σημερινή ελληνική εκπαίδευση που τα τελευταία 20-30 χρόνια γίνεται από το κακό στο χειρότερο. Είναι ακριβώς αυτό. Δεν έχει καμία σχέση με παιδεία, με καμία παιδαγωγική. Επαφείται ακριβώς στην πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών. Αλλά δεν θέλω να εστιάσω εκεί. Όχι ότι δεν είναι πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα σε κοινωνικό επίπεδο. Αλλά υπάρχει κάτι που προηγείται και είναι ήδη από τη φύση του η ανάγκη του ανθρώπου να πολυδιασπάται. Γιατί το ένα, δηλαδή το να κοιτάω στο κινητό μου, στο πολύ απλά, να κοιτάω 32 ώρες στο κινητό μου, είναι σαν μασάω τσίχλα. Με αποδεσμεύει από οποιαδήποτε ευθύνη και κόπο. Αυτό είναι κάτι στη φύση του ανθρώπινου εγκεφάλου που το θέλει. Όλοι θέλουμε την κατηφόρα. Κανένας δεν θέλει ανηφόρα. Και ο ανθρώπινος εγκέφαλος το ίδιο. Κοιτάει το εύκολο. Ναι, αλλά κάποτε που δεν υπήρχαν τα κινητά, δεν ήταν τόσο εύκολο να πολυδιασπάσει, ακόμα και την ώρα που ξαπλώνεις στο κρεβάτι σου. Πολύ σωστά. Όταν δεν υπήρχε τηλεόραση, κινητά, την εποχή ακόμη του ραδιοφώνου, οι άνθρωποι είχαν την ανάγκη να μαζεύονται για να κάνουν παρέα ένας τον άλλον. Δηλαδή το κενό της πληροφόρησης που δημιουργεί μια ψευδέστηση παρέας, καλύπτονταν με την αληθινή ανάγκη. Τώρα η αληθινή. Πιο υγιές. Πολύ πιο υγιές. Δεν είναι ο λόγος που κάποιοι μας νοσταλγούν τις άλλες εποχές, είναι γιατί ήταν εποχές στις οποίες δεν καλλιεργούνταν συστηματικά ψευδείς ανάγκες τόσο πολύ. Δεν καλλιεργούνταν συστηματικά. Σήμερα δεν ξέρεις από πού να ξεφύγεις πραγματικά. Μα σήμερα ο άνθρωπος δεν έχει αξία, δηλαδή μπορεί να είναι μια παρέα ή μια καφετέρια. Αν για το χύψη λόγο δεν έχει περάσει εύλογος χρόνος για να σηκωθεί να φύγει, δεν περνάει καλά, θα στείλει αλλού στο Viber. Δηλαδή υπάρχει πάντα μια εναλλακτική, πανταχού παρούσα. Παλιά δεν υπήρχε, ήσουν υποχρεωμένος να ανοιχτείς το σημαδητή σου, το φίλο σου, το γείτονό σου. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που είπες, εξαιρετικό. Πραγματικά ένα πρόβλημα ακριβώς αυτό είναι, ας πούμε, λένε τα παιδιά βαριέμαι. Και εγώ λέω στα παιδιά πάρα πολύ ωραία. Λέει, είσαι τρελός. Είναι πολύ κακό να βαριέται κανείς. Λέω στο γιο μου, όχι, είναι εξαιρετικό που βαριέσαι και εύχομαι να βαριέσαι όλο και πιο συχνά. Με κοιτάει, μου λέει, πας καλά σου. Εγώ είμαι κάκιστο να βαριέμαι, είναι κάκιστο. Λέω, δεν υπάρχει κάτι πιο δημιουργικό από το να μπορεί να βαριέται κανείς, γιατί ουσιαστικά αναγκάζεται να ενδοστραφεί, δηλαδή να στήσει τον εαυτό του, να γίνει δημιουργικός. Το μόνο αντίδοτο της βαρεμάρας είναι η δημιουργικότητα. Δηλαδή παραγωγή νοήματος. Εμείς έχουμε σήμερα, έχουν καταφέρει απόλυτα να μην έχουμε το δικαίωμα να βαριόμαστε. Είναι τρομακτικό αυτό που λέω να το συνειδητοποιήσει κανείς. Γιατί πραγματικά δεν έχεις δικαίωμα να βαριέσαι πια. Δεν δίνεις το δικαίωμα στον εαυτό σου πια να βαριέσαι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που και Κυριακή να τους πεις να πάνε για καφέ, πάντα κάτι κάνουν.
δεν μείνω να δρανείς ποτέ. Αυτό το πράγμα είναι normal και αυτό δείχνει μια τάση φύγης. Γιατί ξέρω πολλά τέτοια παραδείγματα, δηλαδή, λες και δεν κάθεται 5 λεπτά. Δηλαδή, δεν βγάζει νόημα. Δεν είναι λόγω δουλειάς αυτό το πράγμα, κάτι άλλο εξυπηρετεί. Ναι, όχι, όλα αυτά δεν είναι λόγω δουλειάς. Ο άνθρωπος συνήθως είναι πολύ άσχολος, με την ευκαιρία, με το κινητάκι, με όλα αυτά είναι πολύ άσχολος, γιατί έχει, όπως είπαμε πριν, την ανάγκη να ξεφύγει από τον εαυτό του. Ο εαυτός μας θέλει κόπο, θέλει δέσμευση, είναι μια σχέση. Ο άνθρωπος, όπως είπαμε, πια θεωρεί ότι την αδυναμία να δεσμεύεται σχεδόν σαν καθήκον. Το θεωρεί όχι απλά κανονικότητα, θεωρεί καθήκον. Την ίδια στιγμή όμως δεν βλέπει ότι το αδιέξοδο στο οποίο οδηγείται επανατροφοδοτείται συνέχεια πολύ θετικά από την απροθυμία του να δεσμευτεί. Και εδώ είναι το οξύμορο. Όσο περισσότερο δεν δεσμεύεσαι σε κάτι, σε έναν άνθρωπο, ακόμα και στην παρέα, χωρίς να πει μία ώρα χωρίς κινητό, να το πει στον εαυτό σου. Δηλαδή, ο αυτοπεριορισμός, η δέσμευση σε αυτοπεριορισμούς έχει θεραπευτική αξία. Κάτι που το λέει φυσικά η θρησκεία μας, απόλυτα. Αλλά πέρα από τη θρησκεία, το λέει η ψυχολογία αυτό. Να ενασχολεί συνάντηση της ψυχολογίας με την πνευματικότητα. Ο αυτοπεριορισμός είναι απόλυτα θεραπευτικός. Ακριβώς το πρόβλημα της εποχής μας είναι η κατάργηση των αυτοπεριορισμών. Δεν είναι ενδεχομένως βολικός για κάποιους. Γιατί όταν έρχεσαι σε επαφή με έναν άλλο άνθρωπο, εκεί είναι το θέμα. Κάπως αντανακλάς τον εαυτό σου, εκεί προκύπτουν όλα. Κάποιοι άνθρωποι απομονώνονται ακριβώς για να αποφύγουν τη συναναστροφή. Δηλαδή, μήπως είναι δικό από μαχαίρι αυτό το πράγμα. Κάποιοι που είναι σταθερά απομονωμένοι. Είναι πάρα πολύ. Είναι πολύ δείγμα ωριμότητας να θέλεις να μείνεις μόνος. Να θέλεις να μείνεις, να περνάς χρόνο με τον εαυτό σου. Το θέμα είναι τι εννοείς μόνος. Δηλαδή, να μείνω για ποιο λόγο μόνος. Τι έχω να κάνω κάτι. Αμέσως με το κινητό σου, με μια τηλεόραση και με ένα βίντεο και ένα λάπτοπ μόνος, η απάντηση είναι ότι δεν θα είναι μια ψευδέστηση, δεν θα μείνεις μόνος. Όταν λέω εγώ να μείνεις μόνος, τι εννοώ. Να απολαύσεις εαυτόν. Κάποιος είχε πει, ένας σοφός άνθρωπος είχε πει, όταν είσαι άρρωστος, κάτσε και απόλαυσε το. Πολύ ωραίο αυτό που είπε. Καταντάμε οι άνθρωποι σήμερα να αρρωσταίνουμε για να ξεκουραστούμε από τη δουλειά, από τον εαυτό μας. Είναι ασθενία τελείωτη φύσης. Εντάξει, ναι, είναι κάτι άλλο αυτό βέβαια που λες, είναι τελείως διαφορετικό. Εγώ το λέω διαφορετικά. Δηλαδή, επειδή είμαι τόσο πολύ αγκιστρωμένος στην εξάρτηση, στη συνήθεια, με μια αποδοτικότητα, με μια συνεχή κινητικότητα, ασυνείδητα αρρωσταίνω για να ξεκουραστώ από τον εαυτό μου. Αυτό μας φέρνει σε ένα τελευταίο, θεωρώ, ωραίο κεφάλαιο, έτσι στα 5-7 λεπτά, 10 λεπτά που μας απομένουν. Αυξάνονται πάρα πολύ, με τα λύπη στο λέω, τα αυτοάνοσα, οι καρκίνοι, οι ασθένειες γενικότερα. Και επειδή το θίξατε κάπως ότι μπορεί να το δημιουργεί ο οργανισμός, είναι αυθαίρετο ή υπάρχει μια αλληλουχία, μια σύνδεση της ψυχικής κατάστασης και του τρόπου που ο οργανισμός βιολογικά επιλέγει να συμπεριφέρεται. Πέρα από την επιβάρηση του περιβάλλοντος, η οποία σίγουρα συμβάλλει στη δυσκολία μας να διαχειριστούμε πράγματα που είναι ξένα προς τον οργανισμό μας, ένα τεράστιο κομμάτι είναι το θέμα της ψυχολογίας, δηλαδή του πόσο πολύ των ασυνείδητων δυναμικών που παρεμβαίνουν και μας αρρωσταίνουν. Εμείς έχουμε την εντύπωση, άνθρωποι, ότι το εγώ είναι ο βασιλιάς, δηλαδή εγώ τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάω, δεν έχει κάτι άλλο πέρα από το υποκείμενο του ανθρώπου που μιλάει. Έχω μια βούληση και μια θέληση την οποία γνωρίζω, γι' αυτό μιλάω και λέω αυτά που λέω, αλλά είναι η ευθύνη βιτρίνα μου. Υπάρχει κάτι πίσω από τη βιτρίνα. Εδώ η απάντηση είναι υπάρχει ένα παγόβουνο πάρα πολλών μέτρων, μπορεί και χιλιομέτρων, ανάλογα με τη βαθύτητα της ανθρώπινης ψυχής και της επιθυμίας της. Αυτό λοιπόν το μεγάλο παγόβουνο δεν το γνωρίζουμε, ούτε θέλουμε να το γνωρίσουμε. Αυτό έχει μια πολύ σοβαρή επίπτωση. Η επίπτωση είναι ότι τα ηνία θα τα πάρει ένας ψευτοϋπηρέτης. Αυτό είναι το εγώ, είναι η περσόνα μου, δηλαδή αυτό που φαίνομαι τώρα εγώ τι είμαι. Αν λοιπόν εγώ δεν έχω επίγνωση, ούτε θέλω να έχω επίγνωση, του τι κυκλοφορεί κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας μέσα μου, δηλαδή τι κρύβω μέσα μου και τι είναι αυτό που καθορίζει τις ψυχικές μου
επιθυμίες, ποιότητες, ανάγκες, πεπιθήσεις, τότε είμαι καταδικασμένος στο να επιτρέψω αυτό το υλικό το οποίο έχω αποθήσει να καθορίζει όλη μου τη ζωή. Άρα σωματοποιείται αυτό μετά. Ναι, δηλαδή κάποιος, επειδή το σώμα το ασυνείδητο επικοινωνούν, είναι πάρα πολύ στενά. Όταν λοιπόν εγώ δεν γνωρίζω το ασυνείδητο, δεν θέλω να έχω καμία πρόθεση να διερευνήσω τον άγνωστο χώρο που με κατοικεί, τότε το σώμα αναλαμβάνει την ευθύνη να το διαχειριστεί με τρόπους πρόκλησης, με προκλητικούς τρόπους. Και ο προκλητικός τρόπος είναι μια κατάσταση έκπληξης, μια κατάσταση που θα με φέρει σε μια θέση αδυναμίας. Αυτό είναι η ασθένεια. Να σας πω γιατί έχω σκεφτεί ότι μπορεί να συμβαίνει αυτό έτσι και λίγο φιλοσοφικά. Ίσως γιατί ο σκοπός της ανθρώπινης ύπαρξης είναι η πνευματική μας τελείωση. Οπότε όταν δεν την επιλέγουμε εμείς, μήπως τη φέρνει η ίδια η ζωή με έναν τρόπο. Νομίζω ότι ο Θεός συνεργάζεται πάρα πολύ με το ασυνείδητο. Ο Θεός είναι πολύ φίλος του ασυνείδητου και αγαπάει πολύ αυτό που εμείς δεν γνωρίζουμε καθόλου για τον εαυτό μας. Σε αυτό ελπίζει ο Θεός, σε αυτό προσβλέπει και στις δυνατότητες αυτής της ασυνείδητης δύναμης και επιθυμίας είναι που θα βασιστεί για να μας βοηθήσει να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Πολλοί όμως ούτε υπό τέτοιες κακές συνθήκες το κάνουν, δυστυχώς. Η ανθρώπινη βούληση είναι πάρα πολύ ελεύθερη. Κανείς δεν μπορεί να την υποτάξει. Ακόμα και ο ίδιος ο Θεός δεν παρεμβαίνει καθόλου σε αυτήν. Παρά μόνο στο βαθμό που η ασυνείδητη επιθυμία συντάσσεται με την αγάπη του Θεού. Έρχονται έτσι συχνά θεραπευόμενοι αφού του στύχει κάποιο ιατρικό ζήτημα. Όχι αμέσως μετά. Έρχονται αρκετοί θεραπευόμενοι αφού κατευνάσει η μεγάλη αγωνία και ο φόβος διαχείρισης ενός ιατρικού θέματος. Συνήθως έρχονται τότε. Δηλαδή όταν ο φόβος, ο πολύ μεγάλος, η έκπληξη κατευνάσει, όπως έγινε και με την πανδημία, μετά όταν ηρέμησαν τα πράγματα, αρχίζουν να βγαίνουν στην επιφάνεια διάφορες ανησυχίες, φόβοι, ανασφάλειες, που δεν έχει την πολυτέλεια ο άνθρωπος την ώρα που παθαίνει μια κρίση, να τα δει και να αντιμετωπίσει. Έρχονται δηλαδή λίγο ετεροχρονισμένα όλα αυτά. Με πραγματικό ενδιαφέρον, να μάθουν αν υπάρχει κάποια ψυχική διάσταση όλο αυτό, ρε παιδί. Το πραγματικό ενδιαφέρον στους ανθρώπους να προχωρήσει τη ζωή του, είτε αυτογνωστικά είτε οπουδήποτε, φαίνεται, καθρεφτίζεται στο βαθμό δέσμευσης του μακροχρόνιας σε μια διαδικασία. Είτε αυτό λέγεται σχέση, είτε λέγεται ψυχοθεραπεία. Κύριε Βασιλιάδη, να κλείσουμε έτσι, νομίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και όλους σας που μας παρακολουθήσατε. Μπορείτε να εγγραφείτε στο Αντίφωνο, στο YouTube ή να παρακολουθείτε την ομώνυμη ιστοσελίδα για τις επόμενες επαγωγές. Γεια σας.